Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δεν επιβεβαιώνουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύματα και πληροφορίες πως επίκειται άμεση Aston Capital Controls μετά τις 20 Αυγούστου. Η σπέκουλα τροφοδοτήθηκε από το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που εξέδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομίας και στο οποίο σημειωνόταν πως τα Capital Controls αναμένεται σύντομα να αρθούν καθολικά. Πάντως, από το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνουν πως δεν έχει εξεταστεί άμεση Aston Capital Controls, πως υπάρχει οδικός χάρτης για την χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων και πως κάθε φορά οι κινήσεις γίνονται σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Οικονομική βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ προσφέρει η Εθνική Τράπεζα για την στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Πέραν από την άμεση οικονομική βοήθεια, η Εθνική μέσω του προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης Act for Greece αναλαμβάνει τον ενεργό ρόλο του φορέα υλοποίησης της δράσης πληγέντες πυρκαγιών Αττικής με στόχο την συγκέντρωση επιπλέον χρημάτων και από άλλους φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανακούφιση των συμπολιτών μας και την αποκατάσταση των πληγησών περιοχών μέσω αναπτυξιακών έργων σε συνεννόηση και συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, όποιος θέλει να προσφέρει μπορεί να το κάνει μέσω της πλατφόρμας συγκέντρωσης δωρεών actforgreece.gr καθώς και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληρώνεται σήμερα Παρασκευή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης σε όσους δικαιούχους εγκρίθηκαν οι αιτήσεις έως 30 Ιουνίου 2018. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 293.000 και το ποσό που θα τους καταβληθεί συνολικά είναι σχεδόν 66 εκατομμύρια ευρώ. Και η καταβολή όλων των συντάξεων του ενιαίου φορέα για τον μήνα Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 27 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημόνα και με τις 754,36 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,08% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.